Γεια σας και καλώς ορίσατε σε άλλο ένα βίντεο του Kaplan Boxing και αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κάντε ένα subscribe. Πατήστε και το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα βίντεο τα οποία θα ανεβάσουμε και θα είναι ενδιαφέροντα, πιστέψτε με. Και αν σας άρεσε στο τέλος αυτό εδώ του βίντεο αυτό που είδατε, κάντε ένα like, γράψτε το σχόλιο σας κάτω με τις εντυπώσεις σας, τις απορίες σας ή ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε. Και σήμερα, πριν προχωρήσουμε στο προϊόν το οποίο φέραμε και για το οποίο ήδη έχετε πάρει μια γεύση στην εισαγωγή, να υπενθυμίσω ότι το κανάλι μας εδώ στο YouTube διαθέτει σελίδα και στο Facebook και στο Instagram ως Kaplan Boxing. Διαθέτουμε όμως και site με κουπόνια τα οποία ανανεώνονται καθημερινώς από τα μεγαλύτερα διεθνή online καταστήματα, το coupons.com.cy. Ένα site το οποίο διαθέτει και σελίδα στο Facebook με το ίδιο όνομα και στο Telegram, και στο Instagram, αλλά πλέον και στο Twitter. Οπότε, όπου ακολουθείτε έτσι αυτά τα social media, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε και εκεί. Αρκετά όμως με την εισαγωγή και πάμε να δούμε αυτό που φέραμε, γιατί ενδιαφέρει πολύ. Και δεν είναι άλλο από άλλο ένα smartphone και αυτή τη φορά πρόκειται για το Mi Note 10 Lite. Το συγκεκριμένο το φέραμε από το Banggood. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και όσο τρέχει αυτό εδώ το βίντεο, είναι διαθέσιμο στις ευρωπαϊκές αποθήκες του και στην Τσεχία και στην Ισπανία. Αν εσύ που βλέπεις είσαι από την Ελλάδα, μπορείς να το φέρεις απευθείας εφόσον επιθυμείς να το πάρεις. Στην προνομιακή τιμή των 260 ευρώ περίπου, λόγω του flash deal που τρέχει. Αλλά μέχρι να δείτε εσείς αυτό εδώ το βίντεο, μπορεί να υπάρξει και κουπόνι. Οπότε αν υπάρξει κουπόνι, θα έχει μπει κάτω στην περιγραφή μαζί με το link αγοράς. Εσύ που βλέπεις από την Κύπρο όμως, επειδή δεν στέλνει τον Banggood από τις ευρωπαϊκές του αποθήκες απευθείας, θα χρησιμοποιήσεις το e-shop withdrop.com.cy. Θα το στείλεις στη Γερμανία και τις αποθήκες του, το οποίο οι οποίοι θα το λάβουν εκ μέρους σου και θα στο στείλουν στην Κύπρο. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχει ανάλογο βίντεο μέσα στο κανάλι μας. Μπες και δες πώς μπορείς να το κάνεις. Mi Note 10 Lite, η συγκεκριμένη έκδοση που έχουμε φέρει είναι η 664, 6 GB RAM, δηλαδή 64 GB ROM, βγαίνει και σε άλλες δύο εκδόσεις, το 6128 και το 8128. Διαθέσιμα χρώματα, Midnight Black, Glacier White, Nebula Purple, με λίγα λόγια και ελληνιστή, μαύρο, άσπρο και μοβ. Εμείς φέραμε την μαύρη έκδοση. Κουτάκι καταρχήν αρκετά έτσι γκλαμουράτο, θα το χαρακτήριζα, Mi Note 10 να παίζουνε τα φώτα πάνω του στο λογότυπο και εδώ είμαστε. Συσκευή. Όμορφη. Μαύρη. Midnight Black λέει και όντως έχει μια ιδιαιτερότητα το μαύρο. Θα τη δούμε όμως σε λίγο. Και πάμε παρακάτω όπου βρίσκουμε. Κλασικό πακετάκι. Με το πινάκι για να βάζουμε τις κάρτες SIM. Θα πούμε περισσότερες πληροφορίες και για αυτά. Πάμε όμως να δούμε λίγο τι θα βρούμε μέσα στο κουτί. User manual σε πολλές γλωσσούλες, ανάμεσά τους και τα ελληνικά. Παρακαλώ, ναι, αυτό που θα φέρετε από το Banggood έχει και τα ελληνικά οδηγίες χρήσεως. Και η εγγύηση, η οποία και αυτή σε διάφορες γλώσσες, ανάμεσά τους και τα ελληνικά εννοείται. Επίσης, τι άλλο βρίσκουμε? Βρίσκουμε θικούλα, διότι η Xiaomi μας προσέχει, όχι σε κάτι άλλους, δεν θα πω ονόματα. Θικούλα όμορφη, σιλικόνης, αλλά μαύρη, διαφανής μαύρη και μέσα η αίσθηση είναι ιδιαίτερη. Είναι λίγο τρακτερωτή για να γραπώνει το κινητό και να μην γλιστράει. Πολύ όμορφη μπορώ να πω. Παρακάτω, θα δούμε εδώ, έχουμε καλώδιο φόρτισης, φυσικά Type-C και το φορτιστή. Το συγκεκριμένο κινητό έχει ταχυφορτιστή των 30W, υποστηρίζει ταχεία φόρτιση 30W και η Xiaomi ή η Xiaomi, όπως μου αρέσει εμένα να τη λέω, όχι απλά δεν βάζει μέσα φορτιστή όπως κάνουν κάτι άλλες εταιρείες που σου πουλάνε κάτι κινητά στα 1500 ευρώ και βάλε, σου έχει και την ταχεία φόρτιση 30W. Και για του λόγου το αληθές,
Εδώ είμαστε. Σας το έδειξα και στην αρχή, στην εισαγωγή εξάλλου. Αυτά έχει το κουτί. Και πάμε στο ενδιαφέρον της υπόθεσης, το Mi Note 10. Πάμε να τα ανοίξουμε. Πάρα πολύ ωραία. Το συγκεκριμένο βίντεο θα είναι έτσι ένα απλό review, λίγο να δούμε τη συσκευούλα μας. Δεν θα πούμε, δηλαδή δεν θα κάτσουμε να αναλύσουμε, εντυπώσεις δεν έχουμε, μόλις το φέραμε εξάλλου, αλλά θα σας δείξω λίγο πώς φαίνεται κάτω από φως. Πραγματικά πολύ γκλαμουράτο θα το χαρακτήριζα. Εδώ πέρα βλέπουμε Xiaomi και μπροστά με το δάκρυ του για την selfie κάμερα. Πίσω 4 κάμερες, όπου εδώ είναι η κεντρική του στα 64 megapixel, 8 megapixel ultra wide, 5 megapixel depth και 2 megapixel για macro. Επίσης διαθέτει τα φλασάκια του, στο σύνολο 4, quant LED flash δηλαδή. Και να δούμε τα βίντεο τι μας παρέχουν, τα βίντεο του. Λοιπόν, στις κάμερες από εδώ μπορούμε και έχουμε 4K στα 30fps, 1080p σε 3060 και 120fps και 700p στα 960fps. Ενώ εάν θέλεις να δεις τι σου διαθέτει η selfie, πάμε στα 16 megapixel με δυνατότητα 1080p στα 30fps, αλλά και 720 στα 30fps. Και άλλο πραγματάκι το οποίο μ' άρεσε, πάμε να το δούμε λίγο περιμετρικά, όπου η μία του πλευρά είναι άδεια. Από εδώ, κλασική τρυπίτσα ηχείου, το ηχιάκι του. Από εδώ, volume up, volume down, power button. Και από κάτω θα δούμε υποδοχή για Type-C, μονό ηχείο, μειονέκτημα, γιατί είπαμε δεν είναι όλα τέλεια, και όμως έχει 3,5 jack. Καλό αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε και να κάνουμε και ένα άνοιγμα. Θα το κάνουμε, αλλά θα αλλάξω κάμερα για να βλέπουμε καλά. Πάμε. Εδώ είμαστε λοιπόν και σε μια πιο κοντινή άποψη πλέον του κινητού, Mi Note 10 Lite, και πάμε να το δούμε και από κοντά. Αυτή είναι η απόχρωση του Midnight Black για το Mi Note 10 με τις καμερούλες του. Πάρα πολύ ωραία. Και πάμε να δούμε και να σας πω ότι το συγκεκριμένο κινητό έρχεται με Gorilla Glass 5 μπρος αλλά και πίσω. Κάτι βέβαια το οποίο το καθιστά έτσι ιδιαίτερα glamour, αλλά ταυτόχρονα και για τις δαχτυλιές ό,τι πρέπει για να τις τραβάει. Οπότε, εντάξει, για αυτόν τον λόγο ίσως έχεις και τη θήκη που εκτός από προστασία σε προστατεύει και ως προς τις δαχτυλιές. Βέβαια, κάποιος θα πει ότι θα προτιμούσα να το έχω έτσι ρε παιδί μου, να φαίνεται πιο όμορφο, αλλά ταυτόχρονα είναι και πιο επικίνδυνο στο να πάθει ζημιά. Τώρα, από εκεί και πέρα, είναι στις 6,47 ίντσες το μέγεθός του και η οθόνη έχει ανάλυση 1080x2340 pixels. Τρέχει Android 10, MIUI 12 από τη Xiaomi και ο επεξεργαστής Qualcomm Snapdragon στα 730G. Octa-core φυσικά, με Adreno 618. UFS 2.1, η συγκεκριμένη έκδοση είναι, είπαμε, σε 664, ενώ μπορείς να το βρεις και σε 628 ή 828, στις ανάλογες τιμές βέβαια. Το πλεονέκτημα ότι είναι Dual SIM Card, παίρνει δηλαδή δύο SIM κάρτες, το μειονέκτημα δεν δέχεται επέκταση μνήμης. Δηλαδή, το συγκεκριμένο το πήραμε στα 64 MB, αυτό, τέλος, δεν μπορείς να το αυξήσεις. Οπότε, ίσως σε κάποιον να συμφέρει να πάρει τουλάχιστον από τη στιγμή που δεν έχεις κάρτα μνήμης να μπορείς να τη βάλεις μέσα,
ίσως να πάρεις την έκδοση των 128 για να είσαι λίγο καλυμμένος ως προς το χώρο αποθήκευσης. Πάμε παρακάτω, είπαμε περί καμερών, να σας πω ότι επίσης διαθέτει NFC, GPS, Infrared Port, όπου είναι η τρύπα εδώ πάνω. Επίσης έχει ραδιόφωνο, ναι, μπορεί και έχει ραδιόφωνο, ηχογραφή και είπαμε για Type-C. Το fingerprint sensor είναι πάνω στην οθόνη, αφού είναι AMOLED οθόνη. Άλλο ένα wow χαρακτηριστικό θα το λέγαμε για αυτή την τιμή την οποία τη βρίσκουμε, τα 260 ευρώ δηλαδή που είναι αυτή τη στιγμή και ίσως ακόμη πιο κάτω με κάποιο πιθανό κουπόνι που θα μας δώσει το Banggood και αν μας δώσει θα υπάρχει κάτω στην περιγραφή. Και από εκεί και πέρα, το μεγάλο πλεονέκτημα, 5.260 mAh μπαταρία και είναι φάση λίγο ξεχνάω να το φορτίσω. Ένα διήμερο, αν όχι διήμερο γιατί του κάνεις βαριά χρήση, μια μισή μέρα στην κρατάει άνετα. Fast charging στα 30W και τα πάμε όλα νομίζω, μένει μόνο να το ανοίξουμε για να δούμε τι θα βρούμε μέσα. Πάμε λοιπόν. Ήδη βγήκε το λογότυπο της Xiaomi, το MI, και ανοίγει. Λοιπόν, θα κάνω την εκκίνηση του κινητού, να περαστούν τα απαραίτητα, καθώς ανοίγει για πρώτη φορά, και θα επανέλθω για σας σε μόλις ένα δευτερόλεπτο με την οθόνη αυτή καθεαυτή. Να παίξουμε και λίγο μαζί του, ρε παιδάκι μου. Και εδώ είμαστε, πάμε να δούμε και την οθόνη. Έχουμε ανοίξει το κινητό μας και πάμε να δούμε και το σαρωτή δακτυλικών αποτυπωμάτων και την ταχύτητά του. Για να δούμε. Οκ, πάμε άλλη μία. Σχετικά καλή ανταπόκριση, γρήγορη, δεν τη λες τη γρηγορότερη. Όμως μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένος. Τώρα, από εκεί και πέρα, απόκριση ταχύτητας οθόνης, μια χαρά νομίζω το βρίσκω. Πολύ ωραία ανταποκρίνεται και το βλέπετε εξάλλου κι εσείς, εδώ πέρα, όπως γυρίζουμε. Και πάμε να δούμε στις ρυθμίσεις. Εδώ είμαστε. Πάμε να δούμε σχετικά με το τηλέφωνο και βλέπουμε εδώ τα στοιχεία τα οποία χρειαζόμαστε. Mi Note 10 Lite, MIUI Global 11, Android 10. Πάρα πολύ ωραία. Τα πιστοποιητικά τα οποία έχει, φυσικά και για την Ευρώπη και όχι μόνο. Και σε όλα τα χαρακτηριστικά μπορούμε να δούμε επιπρόσθετα ότι η RAM είναι στα 6 GB, ότι πρόκειται για οκταπύρινο Max 2,2 GHz και από τα 64 GB διαθέσιμα τα 47,47. Με λίγα λόγια, σχεδόν 17 GB είναι ήδη κατηλημένα με όλα όσα έχει προεγκατεστημένα μέσα. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε αυτό εδώ είναι το Mi Note 10. Εδώ βλέπουμε τα Mi Note 10 Lite, συγγνώμη. Google, Gmail, χάρτες, ιστορίες, YouTube, όλα περασμένα. Play Store κανονικότατα. Και βρίσκουμε διάφορα. Τα Facebook όλα μέσα. Και παιχνιδάκια. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το Mi Note 10. Όμορφη συσκευούλα, λεπτή. Να πω ότι οι διαστάσεις ανέρχονται συγκεκριμένα σε 15,8 επί 7,42 επί 0,97 εκατοστά το πάχος και όμορφο. Βλέπετε όμως, ήδη οι δαχτυλιές παίξανε. Αυτά λοιπόν, Mi Note 10 Lite. Στο παρελθόν είχαμε δείξει και το Mi Note 10. Το βίντεο αν δεν το έχεις δει, δες το εδώ πάνω. Ήταν ένα γρήγορο βιντεάκι, τώρα έχουμε ένα λίγο πιο αναλυτικό και κάπως έτσι η παρουσίαση η πρώτη για το Mi Note 10 Lite, ένα γρήγορο review, μόλις τελείωσε. Εσείς, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κάντε ένα subscribe, πατήστε το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα βίντεο και έρχονται πολλά, πιστέψτε μας. Like αν σας άρεσε αυτό που είδατε, γράψτε και το σχόλιο σας, πείτε μας κάτι, σας άρεσε, δεν σας άρεσε, γνώμες, απορίες, εδώ είμαστε. Κάτω στην περιγραφή, υπενθυμίζω, υπάρχει link αγοράς για όποιον ενδιαφέρει από τις ευρωπαϊκές αποθήκες του Banggood σε Τσεχία και Ισπανία. Σε Ελλάδα στέλνετε απευθείας, σε Κύπρο μέσω eShop WeDrop και Γερμανία. Και φτάνει στην Κύπρο κατ' επέκταση. 260 ευρώ αυτή τη στιγμή που γυρίζω εγώ το βίντεο.
Αν υπάρχει καλύτερο κουπόνι με καλύτερη τιμή, εννοείται θα το βρείτε κάτω στην περιγραφή. Και μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε σε όλα τα social media που έχουμε και είναι πολλά αυτά και να μπείτε και στο site μας coupons.com.cy για τα καλύτερα κουπόνια σε όλα τα διεθνή online καταστήματα. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να περνάτε όλοι καλά και να είστε ακόμη καλύτερα. Γεια χαρά!